ποδόσφαιρο. Δεν πρόλαβε ούτε στο πρώτο. Η Σαλαγκούδη πότε εμφανίζεται? Λοιπόν, πάμε στην Ανθή Σαλαγκούδη και πάμε και στην Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομήνικο, βρίσκονται ήδη στις εγκαταστάσεις στο νησί. Σήμερα ξεκινούν να μπαίνουν στις ομάδες, η μία στην ομάδα των διάσημων, η Ανθή Σαλαγκούδη, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στην ομάδα των μαχητών. Και θα ξεκινήσουν να πάρουν μέρος στα αγωνίσματα. Εμείς στις οθόνες μας θα τις δούμε την επόμενη Κυριακή ή την επόμενη Δευτέρα. Εδώ η κυρία. Την κυρία Ελέτσι. Ναι. Αφού δεν είναι Σαλαγκούδη, ήταν η Ελέτσι. Εδώ έρχεται καλή χρονιά. Αν και ταξίδεψαν την ίδια μέρα, από ό,τι μαθαίνω, για τον Άγιο Δομήνικο, έφυγαν με διαφορετικές πτήσεις και δεν πρόλαβαν να αναπτύξουν κάποια σχέση οικειότητας μεταξύ τους. Πάντως, σαφώς και δεν μπορεί η παραγωγή να πείσει και δεν είναι και σωστό. Γνωρίζω, σαφώς και δεν θα πω ποτέ ονόματα, ότι κάποιοι δεν προχώρησαν εν τέλει και δεν ήταν το οικονομικό, δεν τους βλέπουν στο Survivor, γιατί ο ψυχολόγος, τέλος πάντων, ο άνθρωπος που έκανε... Έκανε έγκριση. Ναι, είπε ότι καλύτερα να μην. Ναι. Ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν... ρωτήσανε τους δικούς τους γιατρούς που εμπιστεύονται και τους είπαν καλύτερα να μην. Ναι, γιατί πάτε. Σε υποσυνθήκες πείσης μπορεί να κρασάρουν οι άνθρωποι. Αυτό το κοριτσάκι. Δύσκολο είναι, βέβαια. Κάπως έτσι αρνήθηκε την πρόταση ο Άρης Μακρύς, που είχε φτάσει στην τελική λίστα. Παιδιά, πολύ δύσκολη συνθήκη είναι. Το έχουν δει και όλοι όσοι επέστρεψαν και από τα προηγούμενα. Και επίσης και η παραγωγή απαγορεύεται να έχει καμία επαφή μαζί τους. Δηλαδή είναι τελείως. Τι είναι αυτό, αυτό το νου, η παραγωγή έχει επαφή. Όχι, εννοώ αν χρειαστώ κάτι να σου πω, να μου πεις, να μου δώσει ένα τσιγάρο που είναι λόγος, απαγορεύεται να βοηθήσει. Καλά, στα προηγούμενα παρασπονδίες, Δημήτρη, το ξέρεις και εσύ, είχαν γίνει. Εγώ γνωρίζω ότι φαγητό και όλα αυτά δεν δίνανε. Όχι, δεν δίνανε. Αλλά ότι υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε. Okay. Ναι, επικοινωνία αναγκαστικά θα υπάρξει. Όπως και ότι είναι κοριτσάκι... δίπλα είναι στον ίδιο χώρο. Αυτό μου μετέφερε. Okay. Θέλετε να σας πω και μία Excel. Η Βελία, α πούμε, κοντεύει να λιποθυμήσει χθες. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φτάσει εκεί που έπρεπε να τερματίσει. Το βλέπεις το παιδί, είναι αδύναμο. Δηλαδή θα καταρρεύσουν κάποια στιγμή αυτή. Ναι. Και δεν έχει να κάνει τελικά με τα γυμναστήρια. Δηλαδή, βλέπεις ότι άλλοι προπονείται. Δεν λέω συγκεκριμένα, αλλά. Ναι. Έχει να κάνει με την ψυχολογία, Φέη μου. Είναι και η ψυχολογία και η σωματική ατοχή. Άλλο το να έχει. Άλλο η ατομική προπόνηση και άλλο η άθληση. Είναι διαφορετικό. Οι άντρες πολλοί μπορεί να δείχνουν γυμναστήρια και να μην είναι επί της ουσίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνουν κάτι. Λοιπόν, να σας πω για αυτό που λέτε. Υπάρχει και σε αυτό το θέμα εξέλιξη και ρεπορτάζ, πλούσιο παρασκήνιο. Υπάρχει πολύ έντονη γκρίνια στην ομάδα των διάσημων. Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Έχει γίνει κόκκινο πανί για πολλούς. Για άλλους λόγους έχουν... Γιατί είναι συγκρουσιακός χαρακτήρας. Έχουν υπάρξει αρκετές συγκρούσεις με συμπαίκτες του και θα το δούμε στα επόμενα επεισόδια. Να σας πω επίσης ότι η παραγωγή και το κανάλι έχει διαπιστώσει την ανισότητα μεταξύ των ανδρών διάσημων και των ανδρών μαχητών και έχει ήδη καταρτιστεί υπό άκρα μυστικότητα μία λίστα τριών celebrity, οι οποίοι θα συζητούν ήδη με το Sky και την Ατζούν Media. Για να γίνουν αντικαταστάσεις. Και μέσα στον επόμενο μήνα σταδιακά. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι. Χθες πάντως που απαντούσε στο Instagram και τις λέγανε αν θα πας στο Survivor. Δεν ήταν τόσο αρνητική. Το είπαμε χτες ότι το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά πλέον να αναχωρήσει για τον Άγιο Δομήνικο. Αν μου κάνετε, λέει, πανό, θα πάω. Πανό, σίγουρα. Έτσι απλά. Όχι εμείς. Με τον κόσμο που μιλούσε στο Instagram. Σε αυτό το Q&A. Τι δηλητήρια. Λείπει. Να κάνω μια ερώτηση. Τη δηλητηρία την πάθανε όλοι, μόνο οι διάσημοι ή μόνο οι μαχητές? Όχι, διάσημοι. Οι διάσημοι. Οι διάσημοι. Οι διάσημοι πώς φάγανε κάτι λαϊκό. Γιατί φάγανε τους καρπούς αυτούς, τους απαγορευμένους καρπούς. Ακουστήκανε. Μήπως ήταν κούμαρα. Μήπως ήταν τίποτα χαρούπια λαϊκά. Ακουστήκανε και οι ατάκες να έρθουμε εδώ πέρα εμείς που να αισθανθούμε ότι δεν είμαστε διάσημοι που πει κάτια. Ναι. Είπε ο Τριαντάφυλλος να δούμε πώς ζουν οι φτωχοί και αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Είπε ο Τριαντάφυλλος. Αλήθεια. Πολύ δυνατός. Πραγματικά σου φτιάχνει το χέρι. Εντάξει, θα το δω και εγώ σήμερα. Άκου τι βλέπει κάτι όνειρα κι εκείνος. Πάντως κρατήστε αυτό που σας λέω. Τρεις νέοι άντρες διάσημοι, ονόματα έκπληξη, σταδιακά. Άμα δεν πεις τα ονόματα, τι να κάνεις. Πρώτη, τα είπαμε εδώ όλα τα ονόματα, πρώτη θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Πάμε να δούμε τι μας έχει.